και από τις συνομιλίες. Όπως τώρα δείχνουν μέχρι στιγμής πέρσα, η αποχώρηση του Μουσαβά Κιντζή αφορά μεταξύ άλλων και στο ζήτημα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες, μετά και την απόφαση της Βουλής για την αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα του 50 στα σχολεία. Οι πληροφορίες μας, οι κυβερνητικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχείρησε να εξηγήσει στον Μουσταφά Κιντζή το περιεχόμενο της αποφάσης, ότι δεν πρόκειται για κάτι ουσιαστικό, αλλά για μια απλή αναφορά που αφορά στο ζήτημα του ενωτικού δημοψηφίσματος. Εξήγησε ο πρόεδρος, του έδειξε, λένε οι πληροφορίες μας, και την απόφαση της Βουλής, η οποία αποφάση αφορά μια απλή αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, ο Μουσταφά Κιντζή, όπως φάνηκε, δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτή την επεξήγηση στην οποία προέβη ο πρόεδρος Αναστασιάδης και αποχώρησε από τις συνομιλίες. Παρ' όλα αυτά, αφορούν όλα όσα προαναφέραμε, αφορούν κυβερνητικές πληροφορίες. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αναμένεται προς το Προεδρικό Μεγάρο, δεν έχει φτάσει ακόμη. Όπως μαθαίνουμε, ίσως θα έμεινε για κάποια περαιτέρω συζήτηση με τον Έσπερτ Παρθέιντε πριν από την αποχώρηση του από το χώρο διεξαγωγής των συνομιλιών. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την επιστροφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Προέδρου. Πάντως και οι δικές μας πληροφορίες που μας έρχονται κάνουν λόγο για μια προσχεδιασμένη ενέργεια από τον κύριο Ακιντζή. Όπως μας είπες, ο Πρόεδρος προσπάθησε, έστω και την Ιστάτη, να χρησιμοποιήσει τη λογική και να μπει ίσως και σε μια διαδικασία που ίσως χαρακτηριστεί και αχρίαστη, δηλαδή να του δείξει και την σχετική απόφαση για να κάνει μια προσπάθεια να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν κάτι στο οποίο πραγματικά είχε σκοπό να συζητήσει ο κύριος Ακιντζή. Και επαναλαμβάνω, σύμφωνα και με τις δικές μας πληροφορίες, φαίνεται το Προεδρικό να βλέπει μια προσχεδιασμένη ενέργεια πίσω. Είναι και το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης που αναμένεται τον Απρίλιο, οπότε ίσως να σε ένα ευρύτερο πλαίσιο να τίθεται και αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Θεωρείς δηλαδή ότι, Θανάση? Ότι εν αναμονή της συνταγματικής αναθεώρησης τον Απρίλιο στην Τουρκία, που δεν θα αφήσει περιθώρια περαιτέρω συζήτησης επί της ουσίας και συγκλήσεων ή συναντηλήψεων στο Κυπριακό για μια παγωμένη ίσως περίοδος. Και αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει περαιτέρω μέχρι τον Απρίλιο, οπότε και δεδομένου ότι δεν αναμένεται οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, ίσως να υπήρχε και κάποιος λόγος για την τουρκοκυπριακή πλευρά να κάνει μια παύση ουσιαστικά στη διαδικασία. Όλα αυτά βεβαίως θα αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν με την επιστροφή του Προέδρου της Δημοκρατίας εδώ στο Προεδρικό. Βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θανάση, για τις νεότερες πληροφορίες. Όπως είπαμε, σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ξανά με το Προεδρικό, με ζωντανή